Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ο τίτλος σήμερα είναι «Σχεδιάζοντας το μέλλον» και ένα από τα πιο αγαπημένα μου θέματα, οπότε θα ξεκινήσω πέρα από αυτό ευχαριστώντας την κυρία Μαυρομάτη και τον κύριο Τσομόχο για την τιμή να είμαι και σε αυτό το Energizing Greece μαζί. Μετρούσα τους ομιλητές, γιατί ήθελα να δω αν θα καταφέρω να είμαι εγώ το Blackjack του 21, αλλά με την έξτρα παρουσία που έκανε ο κύριος Κυλακάκης, δεν τον είδα να ερχόταν, είμαι το 22, οπότε μάλλον κάηκα. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας κρατήσω έτσι το ενδιαφέρον στα σύντομα πράγματα που θα πω, γιατί προβληματίστηκα πάρα πολύ σήμερα πώς θα έπρεπε να μιλήσω και να απευθυνθώ σε αυτό το κοινό ως 20ος ομιλητής, μετά από τόσο σπουδαίους ομιλητές, με τόσο εξαιρετικά θέματα, αλλά πραγματικά όπως ήταν το θέμα plan, αλλά με focus, αλλά ανά industry, αλλά για επιχειρηματικότητα, αλλά για θεσμικές παρεμβάσεις. Σκέφτηκα λοιπόν αν θα μιλήσω ως πρόεδρος του SBC, που είναι το Συμβούλιο Αηφόρων Κτηρίων, και αν θα μιλήσω για sustainability. Σκέφτηκα αν θα μιλήσω ως Διευθύνων Σύμβουλος του Στήριξης Group, που μελετάμε και αναπτύσσουμε concepts σε όλο τον κόσμο και σχεδιάζουμε το πώς θα είναι πραγματικά βιώσιμα και αποδοτικά. Και αποφάσισα να μην κάνω τίποτα από αυτά τα δύο και θα σας μιλήσω ως Αλέξανδρος και ως Systems Thinker που καταπληκτικά έτσι με προλογίσανε. Για ένα πιο συστημικό έτσι, θέμα, που νομίζω ότι αν δεν το λύσουμε, όλα τα υπόλοιπα κινδυνεύουν πάρα πολύ. Επιτρέψτε μου να πω ότι είμαστε πάρα πολύ γκρινιάριδες. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι ελληνικό τον τελευταίο καιρό και μάλιστα αναπτύσσεται στην καινούργια γενιά ακόμα και περισσότερο και περισσότερο. Και για να μην παρεξηγηθώ, επειδή μιλήσανε και πολιτικοί και επειδή είμαστε στην Ελλάδα, θα μιλήσω λίγο γενικότερα για ολόκληρο τον κόσμο. Η επιτυχία της ανθρωπότητας, κυρίες και κύριοι, τα τελευταία χρόνια υπήρξε συναρπαστική. Υπήρξε εκπληκτική και παρόλα αυτά δεν το αναγνωρίζουμε. Βλέπουμε προφανώς τη φρίκη του πολέμου που εξελίσσεται κοντά μας και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις, αλλά ξεχνάμε το πλαίσιο που λέει ότι ζούμε σε μια πάρα πολύ μεγάλη εποχή με πολύ μικρό αριθμό σειράξεων και πολέμων σε σχέση με παλαιότερα. Λίγοι ξέρουν, και το λέω γιατί στην Ελλάδα μας αφορά πάρα πολύ, ότι οι παγκόσμιες δαπάνες για τους εξοπλισμούς ήταν πριν από μερικά χρόνια συγκεκριμένα 6% το 1960 και σήμερα παγκοσμίως είναι κάτω από 2%. Αυτό δείχνει πώς εξελίσσεται η ανθρωπότητα στο κομμάτι αυτό. Ζούμε ταυτόχρονα το τεράστιο αποτύπωμα του COVID και το disruption που ο COVID έφερε, αλλά ξεχνάμε να πούμε, ειδικά στα νέα παιδιά, ότι το προσδόκιμο της ζωής στον πλανήτη είναι 70 χρόνια, ενώ πριν από περίπου 100 χρόνια ακριβώς ήταν κάτω από 35. Ξεχνάμε να το πούμε αυτό. Ξεχνάμε να πούμε ότι η παιδική θνησιμότητα είναι κάτω από 5%, ενώ το 1960 ήταν 20%. Συζητάμε με στόμφο και θέλω εδώ να επιμείνω για την ανισότητα και ξεχνάμε να πούμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία το ποσοστό του κόσμου που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας, κάτω από αυτό το extreme poverty που λέμε στα ελληνικά, είναι κάτω από 10%, ενώ πριν από 35 χρόνια, το 1990, ήταν 35%. Μικρά θαύματα, μεγάλα θαύματα, καταπληκτικά πράγματα. Αναλφαβητισμός στο 15%, ενώ το 1940 ήταν στο 60%. Έχουμε κάνει πραγματικά πάρα πολλά θαύματα και αυτό που βιώνουμε είναι μια συνεχόμενη εκθετική πρόοδος. Προσπαθούμε να τρέξουμε ακόμα πιο γρήγορα, ακόμα καλύτερα, ακόμα μακρύτερα, να προλάβουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Καβαλήσαμε και λίγο το καλάμι. Βλέπουμε πιο μπρος, θέλουμε πιο πολλά. Ονειρευόμαστε να φτάσουμε πιο μακριά. Όλα υπέροχα. Χάνουμε κάπου στη διαδικασία αυτή τη δυνατότητα να δούμε, όχι μπροστά, και γι' αυτό θα με επιτρέψετε, κυρία Μαυρομάτη, με το focus που είναι το τελευταίο συνθετικό να έχω διαφωνία, δημιουργούμε ένα tunnel vision που λέμε, κοιτάζουμε μπροστά και χάνουμε τη δυνατότητα να δούμε δεξιά-αριστερά και ξαφνικά έχουμε μια αίθουσα γεμάτη, όχι έναν, αλλά πολλούς ελέφαντες, μην παρεξηγήσετε, δεν αναφέρομαι στους παρευρισκόμενους, και κινδυνεύουμε αυτό το εξαιρετικό, κατά τα άλλα, οικοδόμημα, να το καταστρέψουμε στη θέμελα. Ρώτησα σήμερα το πρωί το
αγαπημένο ChatGPT, ποια είναι τα challenges που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Μου απάντησε λοιπόν ότι το νούμερο ένα είναι το global warming, δεν χρειαζόμασταν το ChatGPT, και μετά συνέχισε σε μία αναπαραγωγή αυτής της γκρίνιας. Είναι η ανισότητα, είναι η πρόσβαση στην υγεία. Θα σας το πω με τη σειρά που το είπε, συγγνώμη για να μην το αδικήσω το φίλο μου ChatGPT. Η ανισότητα, η πρόσβαση σε εκπαίδευση, η υγεία και η ενδυνάμωση της δημοκρατίας και της κοινωνίας. Του είπα ότι κάνει λάθος και λέει ψέματα. Χαμήλωσε το βλέμμα, με ρώτησε γιατί και του ανέφερα τα στατιστικά. Και μου είπε, έχεις δίκιο Αλέξανδρε, ζητώ συγγνώμη. Αυτό που εννοούσα είναι ότι οι ανισότητες και οι διαφορές αυτές είναι μεγαλύτερες μέσα στα κράτη όταν τα βλέπουμε ένα προς ένα. Συνολικά, πράγματι, ο κόσμος έχει προχωρήσει με βάση τα στατιστικά αυτά. Εδώ είναι η αιτία του προβλήματος που καλούμαστε να λύσουμε. Και εδώ είναι ένα βαθύτερο πρόβλημα, το οποίο άκουσα πολλούς να μιλάνε, άκουσα την κυρία Λίσσα Παναγιωτοπούλου, άκουσα περί βιώσιμης κοινωνίας, που ήταν εξαιρετικά λόγια από την κυρία Λοΐζου, που θαυμάζω. Αυτό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι μία διχοτόμηση της κοινωνίας. Και η διχοτόμηση της κοινωνίας που πρέπει να αντιμετωπίσουμε δεν είναι μόνο σε εθνικό επίπεδο, είναι και σε διεθνές επίπεδο. Εμείς στο SBC συζητάμε για τα emissions και συζητάμε για τα κτίρια και το 40%. 30% των emissions είναι η Κίνα και αυξάνεται. Και 13% είναι η Ινδία και αυξάνεται. Και η Ευρώπη μειώνεται. Δεν πρόκειται να σωθούμε. Σας το λέω από τώρα, αν περιμένετε να σωθούμε. Μάλλον πρέπει να φτιάξουμε κάποιο καταφύγιο, γιατί τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά με τους στόχους που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τύχη γύρω της. Άρα αυτό το οποίο σχεδιάζουμε, αν δεν βρούμε πραγματικά έναν τρόπο να συνεργαστούμε, πραγματικά έναν τρόπο να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει, πραγματικά έναν τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε, θα αποτύχουμε. Και βάζουμε στόχους οι οποίοι είναι επιχειρηματικοί, οι οποίοι είναι προσωπικοί, οι οποίοι είναι εθνικοί, οι οποίοι είναι ανά υπουργείο. Και χάνουμε την ουσία. Η αγαπημένη έκφραση που ακούω πάρα πολύ συχνά είναι ότι ο καλύτερος τρόπος να προβλέψεις το μέλλον είναι να το σχεδιάσεις. Θα τολμήσω να πω ότι για να το σχεδιάσεις πρέπει να το καταλάβεις. Πρέπει να το κατανοήσεις. Και εκεί το χάνουμε. Ειδικά σε μια εποχή που η ταχύτητα των εξελίξεων δεν μας αφήνει τη δυνατότητα να πάρουμε μια ανάσα, να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτό που καλούμαστε, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε, για να μην καταστρέψουμε αυτά τα οποία πραγματικά είναι εξαιρετικά και χτίσαμε αυτά τα 50, 60, 100 χρόνια ή αν θέλετε χιλιάδες χρόνια, γιατί απλώς και εμείς εκθετικά προοδεύσαμε, είναι να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, να επενδύσουμε, όπως σωστά είπαμε, στην παιδεία, αλλά να βάλουμε το κομμάτι της παιδείας σε όλα τα υπουργεία. Να βάλουμε το κομμάτι της συνεργασίας σε ένα πραγματικό επίπεδο και να αναγνωρίσουμε συστημικά τι είναι αυτό το οποίο μας οδηγεί στο να μην μπορούμε να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα όλοι και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Γιατί το να κάνουμε καλύτερα το δικό μας κουμάντο σε βάθος είναι λίγο στρουθοκαμιλισμός πλέον και έρχεται το τέλος. Ήθελα λοιπόν να μιλήσω γενικά και να σαλπίσω την έναρξη ενός αγώνα συνεργασίας και να πω, κάποια στιγμή θα με ακολουθήσει ο φίλος μου ο κ. Μιχόπουλος, ο οποίος φαντάζομαι θα είναι ακόμα πιο ανατριπτικός, και να πω ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Με έχει ευλογήσει ο Θεός να έχω κάνει δουλειά σε 29 χώρες και να έχω δει τι σημαίνει να κάνεις δουλειά στην Ινδία, τι σημαίνει να κάνεις δουλειά στην Αμερική, στην Ιγυρία, στη Ρωσία. Οι διαφορές είναι τεράστιες. Και αν δεν βρούμε έναν τρόπο να ενώσουμε τις διαφορές αυτές, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πλέον μπροστά με την ταχύτητα που δημιουργούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.